ένα διαρκές αίτημα των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των αστυνομικών υπαλλήλων για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού στο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας ικανοποιήθηκε την Τετάρτη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρέθηκε από νωρίς το πρωί στον 5ο όροφο του Μεγάρου της Αστυνομίας, πραγματοποιώντας rapid tests στους αστυνομικούς και το προσωπικό των υπηρεσιών, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, Ανέστη Κωνσταντινίδη, να αναφέρεται στην ικανοποίηση ενός αιτήματος που είχε τεθεί και σε πανελλαδικό επίπεδο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία στην πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου και της Αστυνομίας αντίστοιχα. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία χαιρετίζουμε ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί πριν από ένα μήνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Προστασίας των Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, είχε τεθεί το ζήτημα και σε απευθεία συνεννόηση του Υπουργού της ΠΟΑΣΥ με τον κύριο Αρκουμανέα υπήρξε αυτή η δέσμευση ότι θα περάσουν για τεστ κλιμάκια από όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις. Έτσι σήμερα ήρθε και η σειρά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων και πραγματοποιούμε σήμερα αυτά τα τεστ. Είναι μια διαδικασία που είναι στη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να περιορίσουμε τη διάδοση του COVID-19 και όπως προείπα εμείς τη χαιρετίζουμε και μπορώ να πω ότι σε επίπεδο σαν ΔΕΛΤΑ ΑΛΦΑ Ιωαννίνων από πολύ νωρίς σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων είχαμε εφαρμόσει όλα τα πρωτόκολλα. Όσοι συνάδελφοι γύριζαν από αποσπάσεις καθόταν υποχρεωτικά σε καραντίνα. Με τη βοήθεια και της περιφέρειας Ιωαννίνων κάναμε από πολύ νωρίς τα τεστ και μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και τα τεστ είναι ελάχιστα σε σχέση με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε άλλες περιοχές. Υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός, υπάρχει συμμετοχή, είναι αυτό που λέτε, υπάρχει αγωνία στο προσωπικό, διότι καθημερινά είμαστε εκτεθειμένοι με όλους τους ελέγχους, με όλα και με τους ελέγχους τώρα λόγω της καραντίνας, αλλά κυρίως και τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε εκτός από τους ελέγχους στα μπλόκα, έχουμε το καθημερινό έγκλημα. Καλώς ή κακώς οι συνάδελφοί μας είναι εκτεθειμένοι και αυτό ακριβώς που είπατε, ότι η σημερινή μέρα δείχνει την αγωνία του προσωπικού προκειμένου να δει αν όντως έχει κάποιο θέμα με το COVID.